Χρήστο, από ό,τι βλέπει στις δημόσιες γίνονται, αλλά δεν συμμετέχει στις δημόσιες, γιατί ακριβώς υπάρχει σήμερα ένα πολύ θολό τοπίο όσον αφορά την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Βλέπετε ότι υπάρχουν συνεχόμενες, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε, εναλλαγές προθέσεων, και αυτό το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ την όλη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι όλοι έχουμε μια μεγάλη ευθύνη, χωρίς να αποκλείω και τον δικό μου τον εαυτό, για το γεγονός ότι μετά την εμπειρία του 2016 δεν φροντίσαμε να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή του τρόπου εκλογής Προέδρου της Βουλής. Με αποτέλεσμα αυτός ο τρόπος που σήμερα θα εφαρμοστεί να δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, να συγχύζει το τοπίο και να δημιουργεί ενδεχομένως την προϋπόθεση για να γίνονται διάφορα παιχνίδια του προσκηνίου ή του παρασκηνίου. Ναι. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν ένας βουλευτής να μπορεί να ψηφίσει και τους 6 ή τους 7 υποψηφίους. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Δεν έχει πια τη δυνατότητα της ξεκάθαρης επιλογής για να ξέρεις πώς θα κινηθείς, πώς θα πορευτείς και τι ενδεχομένως συσχετισμοί θα προκύψουν. Οι συσχετισμοί αυτοί συνεχώς αλλάζουν ενδεχομένως ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώτης ή της δεύτερης ψηφοφορίας. Γι' αυτό και από την πλευρά της ΕΔΕΚ είχαμε θέσει ορισμένες προδιαγραφές ότι οι υποψήφοι για αυτή τη θέση πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια. Εκτιμούν ότι κάποιοι μπορεί να τα πληρούν, κάποιοι να μην τα πληρούν. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το πολιτικό γραφείο του κόμματος ΨΕΣ είχε μια συζήτηση σε βάθος, ανάλυση όλων των δεδομένων. Αλλά εκεί που καταλήξαμε τελικά είναι δύο στοιχεία. Το πρώτο, ότι ο πρόεδρος του κόμματος, εάν και εφόσον ο ίδιος επιθυμεί να θέσει την υποψηφία του, το πολιτικό γραφείο του δίνει ακριβώς αυτή την εξόδηση να προχωρήσει και να θέσει την υποψηφιότητα του. Γι' αυτό και σας ενημερώνω ότι θα θέσω την υποψηφιότητα μου το απόγευμα στην κρίση των συναδέλφων του Κοινοβουλίου. Και το δεύτερο, εξουσιώτησε την κοινοβουλευτική ομάδα ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται το σκηνικό και το πεδίο στη διάρκεια των ψηφοφοριών, να πάρει τις τελικές της αποφάσεις και να καθορίσει ενδεχομένως τη θέση την οποία θα ακολουθήσουν οι βουλευτές. Άρα θα διεκδικήσετε. Μαρίνος Ζόπουλος, ναι, υποψήφιος για την Προεδρία της Βουλής. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υποψήφιος για την Προεδρία της Βουλής, χωρίς όμως οποιασδήποτε συναλλαγές και χωρίς οποιασδήποτε ελπίδες εκλογής. Μάλιστα. Αυτό. Άρα μπαίνετε και εσείς στην κούρσα. Λοιπόν, για λόγους καθαρά αρχής γίνεται αυτή η διαδικασία. Και αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει ακόμα ένα στοιχείο, ή καλύτερα καταρρύπτει όλες αυτές τις εικασίες, την παραπληροφόρηση, η οποία σκόπιμα διοχετεύτηκε μετά την έγκριση του προϋπολογισμού με την υπεύθυνη στάση την οποία η ΕΔΕΚ είχε τηρήσει, ότι τάχα της ήταν μια συμφωνία παρασκηνίου μεταξύ του ΕΔΕΚ και του κυβέρνησης ή του Δημοκρατικού Σαγερμού για να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Βλέπετε ότι ακόμα μια μυθολογία καταραίει, και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο ως κόμμα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ υπεύθυνοι σε ό,τι κάνουμε, για να έχουμε το μερίδιο της δικής μας ευθύνης και όχι ενδεχομένως ευθύνη είτε για συναλλαγές είτε για ενδεχομένως παραπληροφόρηση η οποία επιχειρείται να γίνει. Πιστεύετε πώς θα είστε ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής, κύριε Σιζόπουλε? Τι λένε τα υπόλοιπα κόμματα? Έχετε προχωρήσει σε κάποιες διαβουλεύσεις? Τους έχετε ενημερώσει? Αφού ήδη έχω δηλώσει πριν από λίγο σε εσάς ότι είμαι υποψήφιος μεν, αλλά δεν ελπίζω και δεν ευελπιστώ ότι θα είμαι πρόεδρος. Μάλιστα. Άρα τα μαθηματικά δεν σας βγαίνουν. Δεν προσδοκείτε από κάποια στήριξη από άλλα κόμματα. Μόνο για λόγους αρχής γίνεται, λέτε. Είναι για λόγους αρχής, βεβαίως. Είναι για λόγους αρχής. Και η ΕΔΕΚ τήρησε πάντα και σταθερά αυτή τη θέση αρχής όσον αφορά την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Δεν έχουμε αυταπάτες. Γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται. Μπορεί να μην γνωρίζουμε όλη την έκταση των παιχνιδιών του παρασκηνίου και του προσκηνίου, όμως από εκεί και πέρα εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη λογική της συναλλαγής και να εκθέσουμε την αξιοπρέπεια μας και την αξιοπιστία μας. Κύριε Σιζόπουλε, θα το πάτε μέχρι τέλους κι εσείς? Ήδη κάποιοι έχουν δηλώσει ότι θα πάνε μέχρι τέλους με την υποψηφιότητα του κόμματος. Εσείς θα πάτε μέχρι τέλους ή στη δεύτερη ή τρίτη ψηφοφορία θα στηρίξετε κάποιον άλλο? Αυτό το οποίο έχω πει, Χρήστο, και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος είναι που τελικά θα πάρει την απόφαση ανάλογα με το πώς διαμορφώνονται ενδεχομένως όλα τα υπόλοιπα, δεν σε αποκλεί την ίδια στιγμή να είσαι και εσύ υποψήφιος μέχρι το τέλος, αλλά να ψηφίσεις και για κάποιους άλλους. Αυτό είναι το παράδοξο με το σύστημα το οποίο έχουμε. Αυτό που τόνισα στην αρχή. Ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να συνεχίσει. Γι' αυτό και από την πλευρά της ΕΔΕ, αμέσως με την έναρξη των εργασιών της Βουλής, θα προχωρήσουμε σε κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης για να αλλάξει αυτό το σύστημα. Για να μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρη η εικόνα, να γίνονται καλύτερες συνεννοήσεις και κυρίως η οποιαδήποτε
στήριξη υποψηφίου να γίνεται στη βάση συγκεκριμένων αρχών και συγκεκριμένης ενδεχόμενης συνεργασίας. Και όχι στη βάση ενδεχομένως είτε παρασκηνίων, είτε ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η διαδικασία να γίνεται μετακίνηση ψήφων από τη μια υποψηφιότητα στην άλλη, απλά και μόνο για να είτε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, είτε για να αποτρέψουμε να πετύχει ο αντίπαλος αυτό που θέλει. Μάλιστα. Αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι αξιοπιστή διαδικασία και δεν μας τιμά καθόλου. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία στην πορεία σας προς τις ψήφους για την Προεδρία. Εσείς ο ίδιος δεν τρέφετε ιδιαίτερες προσδοκίες, όπως είπατε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα παρακολουθήσουμε, θα συνδεθούμε ζωντανά και στις 4 με την Βουλή για να παρακολουθήσουμε ζωντανά την διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιζόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Εμείς όμως θέλω να δώσουμε μια διαβεβαίωση στους πολίτες, ναι, ότι με υπευθυνότητα, με σύνεση, με επικοδομητική, όπως λέμε, συνέργεια, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε εντός του Κοινοβουλίου με στόχο να προστατεύουμε την πατρίδα μας από κινδύνους που ελοχεύουν, αλλά και πολύ περισσότερο ό,τι μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε ως κέρδος και όφελος προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που έχουν τη μεγαλύτερη σήμερα ανάγκη να το πράξουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιζόπουλα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Καλό, να δούμε τι θα γίνει το απόγευμα στις 4. Παγή θα γίνει. Έχουμε 6 υποψήφιους. Να τους ξαναπούμε. Ανίτα Δημητρίου, Άντρος Κυπριανού, Νικόλας Παπαδόπουλος, Χρήστος Χρήστος.